ξεκάθαρη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πιστεύει στο θεσμό αυτό. Παρ' όλα αυτά, μάχεται για αυτές τις, για αυτές τις εκλογές για να πολεμήσει από μέσα την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εκπροσώπησή της στο Ευρωκοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου, κύριε Παπαδάκη, πριν απαντήσω, να πω μόνο μια κουβέντα για τις γυναίκες. Γιατί ναι. Στο όνομα της ισότητας, τα προηγούμενα χρόνια πέρασαν πολύ αντιδραστικές ρυθμίσεις ενάντια στις γυναίκες. Θυμίζω η νυχτερινή εργασία, το να δουλεύουν οι γυναίκες βάρδια νυχτερινή και σε δύσκολα πόστα, σε εργοστάσιο, πέρασε στο όνομα της ισότητας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια γυναίκα που είναι μητέρα. Που είναι μητέρα, που κρατάει ένα σπίτι, φροντίζει γονείς. Και σε αυτό βεβαίως έχουν ευθύνη και τα κόμματα. Και το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, που ως κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια πέρασαν τέτοιες ρυθμίσεις. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Λοιπόν, την άποψη που έχουμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι γνωστή βεβαίως, ξέρετε, την καταλαβαίνει πολύ περισσότερο από τα προηγούμενα χρόνια σήμερα ένας κόσμος που όλα τα προηγούμενα χρόνια άκουγε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πάμε με τα χρυσά κουτάλια, την αλληλεγγύη, την ευημερία. Όλα αυτά, ξέρετε, έχουν καταρρεύσει. Και έχουν καταρρεύσει γιατί πλέον υπάρχει πείρα και ο καθένας βεβαίως καταλαβαίνει και προσεγγίζει αυτό που λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το λαό, ούτε θα μπορούσε βεβαίως να είναι. Είναι μια ένωση καπιταλιστικών κρατών, είναι μια ένωση των μονοπωλίων και υπάρχουν 38 αποδείξεις γι' αυτό. Πρώτα απ' όλα οι οδηγίες, οι κανονισμοί που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με δύο ευρωβουλευτές του ΚΚΕ μπορεί να αλλάξει τους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, κύριε Παπαδάκη. Είναι μεγάλη υπόθεση πρώτα απ' όλα γιατί έχουν τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή έχουμε αυτή τη θέση για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να αποκαλύπτουμε τι περνάει εκεί, τι αποφασίζεται, να ενημερώνουμε πλατιά το λαό, να τον προειδοποιούμε και το πιο σημαντικό να μπαίνουμε μπροστά για να εμποδίσουμε. Και θα σας πω μόνο ένα που έχει μεγάλη σημασία. Όταν προέκυψε η ιστορία, θυμόσαστε, με την Εύα Καηλή και άνοιξε όλη αυτή η ιστορία για τη δραστηριότητα των λόμπι, που είναι κατοχυρωμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 25% των ευρωβουλευτών είναι σε λόμπι. Και όχι μόνο. Είναι λομπίστες. Είναι λομπίστες. Για να καταλάβει λοιπόν ένας κόσμος γιατί μιλάμε, υπήρχε ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έλεγε ότι τα λόμπι είναι συστατικό ζωτικό στοιχείο της δημοκρατίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το ψήφισμα είμαστε περήφανοι. Γιατί μόνο δύο ευρωβουλευτές σε σύνολο των 755 δεν το ψήφισαν. Και ήταν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ. Κύριε Παναγιωτοκοπούλη, να σας κάνω μια ερώτηση. Επειδή οι θέσεις του ΚΚΕ ούτως ή άλλως είναι γνωστές, δηλαδή εσάς δεν μπορεί να σας κατηγορήσει κάποιος ότι αλλάζετε θέσεις, είστε σε μια σταθερά. Από την άλλη, δεν μπορεί να μην σας προβληματίζει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τις μετρήσεις, που ναι, είναι εργαλείο της στιγμής, ναι, δείχνουν το τώρα, ναι, θα δούμε τι θα γίνει στους κάλπες, ναι, σε όλα αυτά. Φαίνεται ότι διακυβεύεται το αν θα είστε στην τέταρτη θέση ή όχι και ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός τώρα με το κόμμα του Βελόπουλου. Και θέλω να ρωτήσω, αν δεν είστε στην τέταρτη θέση, που εσείς μπορεί να στοχεύετε και πολύ πιο ψηλά και σίγουρα το κάνετε, θα είναι μια ήττα για το ΚΚΕ. Εμείς στοχεύουμε, κυρία Αναστασοπούλου, να συνεχιστεί και νομίζουμε ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να συνεχιστεί η ανωδική πορεία που είχε το κόμμα μας από τις βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή. Όσο πιο ψηλά. Όσο πιο ψηλά, λέμε εμείς. Αν είναι από πάνω στο Βελόπουλος, είναι ένα σημάδι, νομίζουμε ένα αυτό, μήνυμα. Αυτό πρέπει να το κάνει κριτήριο ψήφου. Αυτό μπορεί να το κάνουν κριτήριο ψήφου σήμερα οι εργαζόμενοι, που βλέπουν, και στη χώρα μας, αν θέλετε, να προβάλλονται ως δίθεν αντισυστημικά κόμματα που είναι γέννημα θρέμα του συστήματος και σε κρίσιμες στιγμές παίζουν τέτοιο ρόλο. Αλλά να σας πω, υπάρχει σήμερα η δυνατότητα να εκφραστεί αυτή η δυναμική. Γιατί υπάρχει τέτοια δυναμική να συνεχιστεί η ανωδική πορεία του κόμματός μας. Και να θυμίσω, υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις, υπήρχε όμως και μία κάλπη που στήθηκε. Και ήταν αυτή των φοιτητικών εκλογών. Που η παράταξη που στηρίζει ΚΝΕ. Η παράταξη που στηρίζει ΚΝΕ ήταν πρώτη δύναμη. Η ΔΑΠ είδα, γιατί είδα δημοσίευματα ότι η ΔΑΠ βγαίνει πρώτη. Η ΔΑΠ βγήκε πρώτη για 37η συνεχόμενη φορά. Στις 7 η ώρα που δεν είχαν κλείσει οι κάλπες και δεν είχε αρχίσει η καταμέτρηση. Κάθε χρόνο τα ίδια. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο ανέκδοτο. Μεγάλο ανέκδοτο. Τα πρακτικά με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εσείς διαφωνείτε με όλες τις λύσεις που προτείνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Πρώτα απ' όλα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα στη συζήτηση για την ακρίβεια αφήνουν στο απειρόπλητο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούν να βγάλουν λάδι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν μιλάει
για το ζεστό χρήμα που δόθηκε τα προηγούμενα χρόνια στις μεγάλες επιχειρήσεις. Κανείς δεν μιλάει για την πράσινη ανάπτυξη που έχουν φτάσει στους λογαριασμούς του ρεύματος στο Θεό. Κανείς δεν μιλάει για τα χρηματιστήρια ενέργειας. Θα μου πείτε, τα νομοθετήσανε. Κανείς δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Μην ακουμπήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και την ίδια αυτά ώρα. Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν τώρα σε μεγάλες πολυεθνικές πολλών εκατομμυρίων, εκατοντάδων εκατομμυρίων, δεν ακουμπάνε, είναι στάχτη στα μάτια, λέτε. Δεν ακουμπάνε την τεράστια κερδοφορία που υπάρχει. Τεράστια κερδοφορία και την ίδια στιγμή, βεβαίως, όταν μιλάμε για την ακρίβεια, πρέπει να μιλήσουμε τιμές, μισθοί, φόροι. Συνδυαστικά μισθή, πρέπει να δούμε, γιατί. Βεβαίως. Μισθή, η ακρίβεια είναι πολύ μεγαλύτερη, φαίνεται μεγαλύτερη στους λοιπόν, η μισθή λοιπόν είναι στα επίπεδα, πολύ πίσω από τα επίπεδα του 2009, προκρίσεις. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει βεβαίως αύξηση μισθών και να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτές που με νόμο ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία σήμερα δεν καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού. Πρέπει να υπάρχει κατάργηση των φόρων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης και των φόρων στην ενέργεια. Και βεβαίως, αν θέλετε, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση και πριν για αυτό το 41%, ξέρετε ότι το 41% στη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν λευκή επιταγή. Και αυτό φάνηκε και όλο το επόμενο διάστημα, γιατί στη χώρα μας είχαμε μεγάλες κινητοποιήσεις, μεγαλειώδεις. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, απήργησε. Είχαμε τους αγρότες, είχαμε τους φοιτητές. Και αυτό βεβαίως να ξέρετε ότι έχει μεγάλη συμβολή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί από το αποτέλεσμα των εκλογών ήταν ότι δυναμώνει στη χώρα μας αυτό το ρεύμα της βήτησης. Γι' αυτό και λέμε, αυτοί που σκέφτονται σήμερα είναι στις επιλογές τους στο ΚΚΕ να το αποφασίσουν και να φτάσουν με το ψηφοδέλιο του κόμματός μας στην κάλπη.